Σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα δώσουν μάχες για τα δικαιώματά τους, έστειλε από τη Λάρισα ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕΔΗ, επισημένοντας ότι μπορεί να είναι μια νέα κυβέρνηση με ισχυρή εντολή, αλλά και οι εργαζόμενοι, όπως είπε στο δημόσιο, έχουν τις κόκκινες γραμμές τους. Τα πλεονάσματα γίνονται γιατί έχουμε χάσει εμείς τους μισθούς μας, τους 5 μισθούς από τους 14 που σας προανέφερε. Δεν είναι πλεονάσματα τα οποία προήλθαν από ανάπτυξη και από ευημερία της χώρας. Και βέβαια και εμείς διεκδικούμε μια σταδιακή αποκατάσταση των απολειών μας. Γνωρίζουμε την κατάσταση της οικονομίας. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε τα μόνιμα υποζύγια τα οποία θα πληρώσουν την κρίση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ Λάρισας κάλεσε τους συναδέλφους του, τους ανέργους αλλά και τους συνταξιούχους να είναι σε εγρήγορση, καθώς η Τρόικα, όπως είπε, είναι ακόμη εδώ. Θεωρούμε πως ο εργαζόμενος, ο άνεργος και ο συνταξιούχος πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή, διότι η Τρόικα και τα μπλε, πράσινα και κόκκινα μνημόνια ακόμη πλανώνται πάνω από τα κεφάλια μας. Με επαχθείς, φανερές ή κάτω από το τραπέζι, συμφωνίες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη φτωχοποίηση και άλλη λιτότητα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ ζήτησε να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, άνεργους, συνταξιούχους, να συμμετάσχουν δυναμικά και μαζικά στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΑΔΕΔΗ στη Θεσσαλονίκη το προσεχέ Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου εν ώψη των εγγενείων της 84ης Διεθνής Έκθεσης. Να σημειωθεί ότι και φέτος η ΑΔΕΔΗ θα διαθέσει δωρεάν λεωφορεία για τη μετάβαση, τα οποία και θα αναχωρήσουν στις 2 το μεσημέρι από το Δημοτικό Οδείο.